Ναι, μεν διατηρείτε σούπερ μάρκετ, αλλά είστε σε τουριστικές περιοχές που μόνο εάν τελικά επισκέπτες και τουρίστες θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν και το επιχειρηματικό σας προϊόν. Έτσι δεν είναι? Απόλυτα είναι αυτό που λέτε, απόλυτα. Για πείτε μας, ποια είναι η κατάσταση που βιώνετε το τελευταίο διάστημα, εάν όντως η δραματική κατάσταση στο τζίρο και στην απώλεια του τζίρου είναι τέτοια που μπορούμε να μιλάμε πλέον για SOS που εκπέμπουν ανάλογες επιχειρήσεις προς την πολιτεία και την κυβέρνηση. Ναι. Θα ξεκινήσουμε ότι οι επιχειρήσεις μας δεν είναι μονοδιάστατες, υπάρχει και ο τομέας της εργασίας. Δεν είναι μόνο από εμάς. Η επιχείρησή μου πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα του Απριλίου που μας πέρασε και έχουμε στοιχεία που δεν είμαι πληττόμενος, πέρυσι απασχολούσε 53 άτομα. Mm-hmm. Φέτος μεταβίας 7. Τα νούμερα τα έχω στείλει και στα τρία υπουργεία, δεν χρειάζεται να σας τα πω, θα σας πω επί του ποσοστού. Α, έχετε απευθυνθεί και εσείς σε αρμόδιο υπουργείο, έτσι? Εγώ έχω στείλει πρωτοκολλημένα, έχω στείλει και στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Τουρισμού, χωρίς φυσικά να λάβουμε απάντηση. Γιατί ποσοστό μιλάμε πτώσης του τζίρου, κύριε Χριστοδουλάκη, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος, να αντιληφθεί το μέγεθος της καταστροφής που έχουν υποστεί επιχειρήσεις ανάλογες με αυτήν που διατηρείτε και εσείς στη Χερσόνησο? Ναι, για το μήνα Απρίλιο το ποσοστό σε καθαρή ζημιά ήταν της τάξεως του 95%. 95% πτώση στο τζίρο, στο συνολικό, ναι, τζίρο του μήνα. Για το μήνα Μάιο το ποσοστό θα φτάσει στο 97%. Τι λέτε τώρα, μιλάμε για καταστροφή ουσιαστικά. Έτσι αλλιώς τα νούμερα, κύριε Δασκαλάκη. Κύριος Κουμαντάκης. Κύριε Κουμαντάκη, συγγνώμη, ναι, ναι. Ναι. Είναι αμήλικτα, μιλάμε για επίσημα στοιχεία, δεν μιλάμε, δηλαδή δεν λέμε κάναμε. Τα έχω παραθέσει και στα τρία υπουργεία και τα στοιχεία του προσωπικού μου που ήταν εγγεγραμμένο απόλυτα όλο στο ΙΚΑ. Τι υπήρχε πέρυσι σε αντίστοιχες περιόδους και τι υπάρχει φέτος. Θα σας πω, πέρυσι παραδείγματος χάρη σας είπα ότι τον Απρίλιο ήταν 53 άτομα, φέτος είναι 7. Το Μάιο πέρυσι 67 άτομα, φέτος μέχρι και την ώρα που μιλάμε και δεν νομίζω να αλλάζει κάτι δραματικά, μέχρι και το τέλος θα πάνε στα 7 άτομα. Ναι. Και να ξέρετε ότι, ναι, τα 7 είναι με πόνο ψυχής για την εταιρεία. Απάντηση δεν έχετε λάβει, να φανταστώ, μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες διαβεβαιώσεις ή απαντήσεις στο κομμάτι του επιμελητηρίου. Εάν έχετε επικοινωνήσει και με τον πρόεδρο, ο οποίος απέστειλε, όπως είπαμε προηγουμένως, συγκεκριμένα την επιστολή, και αφορά όχι μόνο τη δική σας επιχείρηση, αλλά νομίζω το σύνολο επιχειρήσεων τουριστικών περιοχών, ναι, όπου υπάρχουν επιχειρήσεις όπως σούπερ και μίνι μάρκετ. Δεν είμαστε μόνο τα σούπερ για τα μίνι μάρκετ, είναι τα μαγαζιά που πουλάνε παραδοσιακά είδη, είναι τα τουριστικά, σουβενίρ, είναι, ναι, όσο σας φαίνεται περίεργο, τα φαρμακεία, είναι, θα έλεγα, στο ευρύ φάσμα του τουρισμού ότι πλήττονται κατά, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά τουλάχιστον 95-97% όλες οι επιχειρήσεις. Γιατί τα εστιατόρια, όλα, δεν υπάρχει, δηλαδή, ή τον ένα κλάδο πιάσει ή τον άλλο, δεν υπάρχει κλάδος που να μην πλήττεται. Τι να μιλήσουμε τώρα για ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι τελικά θα ανοίξει το τουριστικό ρεύμα και να έρθει κόσμος αρχές Ιουλίου. Νομίζω το κακό θα έχει γίνει, κύριε Χριστοδουλάκη, έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή χρειάζονται μέτρα στον τομέα, όχι μόνο να... Σαφώς είναι καλά τα επιδόματα κάποιες φορές, αλλά είναι ότι πρέπει να επιδοτηθούμε, να μείνουμε κάπως ζωντανοί. Γιατί το θέμα, φτάνουμε τον Ιούλιο. Εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα. Φτάνουμε τον Ιούλιο. Πώς θα είναι ζωντανές οι επιχειρήσεις μας? Πώς θα φτιαχτούν, πώς θα ετοιμαστούν, με ποιο τρόπο? Είναι κύριε Κουμαντάκη, είναι πολλά τα ερωτήματα, πολλοί οι κύκλοι που θα φτάσουμε στο σενάριο του Ιουλίου, αν φτάσουμε. Γιατί εγώ το θεωρώ απίθανο να φτάνουμε. Αυτό θα σας ρωτούσα τελικά, τι φοβάστε και ποιος είναι ο σφιγμός που έχετε εκεί, γιατί φαντάζομαι συνομιλείτε με ανθρώπους τουρισμού, συνομιλείτε φαντάζομαι και με στελέχη εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν ξέρω τελικά ποια είναι η οσμή τους από το τι θα έρθει τελικά τις επόμενες μέρες και τι θα γίνει. Γιατί η εικόνα σαφής δεν υπάρχει τελικά. Ναι. Εγώ λέω τη μία πλευρά, αλλά επειδή δεν πρέπει και είμαστε εμπόροι
και ένας έμπορας καταρχήν πρέπει να είναι κατά τη βάση του αισιόδοξο. Εγώ θα πρότεινα από το, και από το κανάλι σας και όποιοι με ακούνε και συνάδελφοι ότι είναι μονόδρομος για μας να πάμε να καθαρίσουμε τα μαγαζιά μας, να ανοίξουμε τα φώτα μας, να προκαλέσουμε την τύχη μας, γιατί ξέρετε και η μαυρίλα, το αποτέλεσμά της είναι μαυρίλα. Έχω την πεποίθηση, την αίσθηση, περιμένω ότι μια κάποια στιγμή το κράτος με τα χιλιάδες προβλήματα, ας μην με ψημιρούμε, ας είμαστε θετικοί, θα έρθει και σε εμάς, πρέπει να έρθει σε εμάς η εταιρεία μου και με ποσοστό συνολικά ο τουρισμός απασχολεί πάρα πολλά άτομα. Στο νομό Ηρακλείου δεν μιλάμε μόνο για τουρισμό, μιλάμε για γεωργία, μιλάμε για δευτερογενή τομέα, τα οποία θα παρασυρθούν και θα τελειώσουν όταν εμείς δεν μείνουμε ζωντανοί. Δηλαδή δεν υπάρχει κλάδος στους τουριστικούς νομούς που να μην συνδέεται ο ένας με τον άλλο. Σωστά. Είναι όλα μία αλυσίδα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πουληθεί το ΜΑΤΑ εάν δεν ανοίξουν τα ξενοδοχεία, εάν δεν δουλέψουν τα εστιατόρια ή τα σούπερ μάρκετ. Θα δουλέψει η Νότια Κρήτη. Το λάδι θα πουληθεί. Ξέρετε, παραδείγματος χάρη, οι εταιρείες μας τι λάδι πουλούσανε. Κρητικό προϊόν, σταφίδα, όλα αυτά. Τα τελευταία χρόνια είμαστε οι εταιρείες που αναγεννήσαμε αυτό το προϊόν. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Έτσι. Κύριε Χριστοδουλάκη, φαντάζομαι και άλλο χρόνο να είχαμε. Θα μπορούσαμε εδώ πέρα να αποτυπώσουμε, να ακτινογραφήσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος και του τουρισμού, αλλά πόσο δε μάλλον και στο κομμάτι το δικό σας ως επιχειρηματίας, που οι πληγές είναι ανοιχτές, δεν έχετε επιδοτηθεί αυτή τη στιγμή, δεν έχετε στηριχτεί από την πολιτεία, δεν ανήκετε στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Απόλυτα τίποτα εμάς δεν αφοράει. Έτσι, και με αυτό να κλείσουμε, καταρχήν, κύριε Χριστοδουλάκη. Ναι. Καταρχήν, δεν μιλάμε για επιδόματα. Δεν μιλάμε για 800 ευρώ, δεν με ψημιρούμε, είμαστε σε πόλεμο. Μόνο να μας κοιτάξει, γιατί και εμείς από τη σειρά μας πρέπει να κοιτάξουμε πολύ κόσμο. Έτσι. Πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα το προσωπικό μας που το έχουμε σε συνέχεια 20 ετών. Και πρέπει να είναι αξιοπρεπές και αύριο. Πρέπει να κοιτάξουμε προμηθευτές που επειδή είμαστε τουριστικοί, μπορεί να κρέμονται από εμάς. Και πίσω από τους προμηθευτές είναι πάλι οικογένειες και εργαζόμενοι. Κύριε Χριστοδουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Φαντάζομαι στείλατε το μήνυμα. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε και άμεσα απόκριση και απάντηση από τα συναρμόδια Υπουργεία. Και εδώ είμαστε βεβαίως να δούμε τελικά και πώς θα βοηθηθεί ο κλάδος. Κάτι τελευταία και σύντομα. Μου, ναι, παρακαλώ, κύριε Χριστοδουλάκη. Από τη σειρά μου, κάτι σύντομο θα σας πω. Ναι. Καλό όλο τον κόσμο, όλο τον τουριστικό, να αφήσουμε την οποιαδήποτε κακομεριά. Σαφώς είμαστε σε πόλεμο. Έχουμε πάθει μεγάλες ζημιές, αλλά πρέπει να ανοίξουμε. Να πούμε και στην Ελλάδα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, μάλιστα, στον Έλληνα που θέλει να έρθει διακοπές, αλλά πόσο δε μάλλον και στον ξένο, ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, ολοκάθαροι και τον περιμένουμε να έρθει να κάνει διακοπές. Και θα περάσει καλά, όπως περνούσε πάντοτε. Να είστε καλά, κύριε Χριστοδουλάκη. Καλή δύναμη σας εύχομαι.